Κύριε Μελιγγώνη, η υποκρισία περισσεύει. Διότι η νομοθεσία, αυτή η υφιστάμενη νομοθεσία, είναι κομμένη και ραμμένη από τις κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ διαχρονικά, για να υπηρετήσει την εργοδοσία και τις ανάγκες των λίγων, των μεγαλοξενοδόχων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά τα περιστατικά με τους εργαζόμενους στον χώρο του τουρισμού, που πραγματικά προκαλούν οργή και αγανάκτηση, είναι η κορυφή του παγόβουνου στην εργασιακή γαλέρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους ξενοδοχειακούς χώρους και στους χώρους εστίασης. Όσοι είναι από τουριστικές περιοχές γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται και ζουν οι εργαζόμενοι. Δεν είναι μόνο αυτά τα δύο περιστατικά, δηλαδή το περιστατικό της Ρόδου και το περιστατικό με το καυτό λάδι στα μάλια της Κρήτης. Είναι πολλά, είναι δεκάδες, είναι εκατοντάδες τα περιστατικά, με καμαριέρες να λιποθυμούν και να έρχονται τα ασθενοφόρα για να τις παραλάβουν. Εργαζόμενοι μέσα στα μαγειρία, κάτω από απίστευτες συνθήκες δουλειάς και θερμοκρασίες που δεν είναι για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Μιλάμε για εργαζόμενους που δουλεύουν όχι 8ωρο, δουλεύουν 10 και 12 ώρες, με καταστρατήγηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας, με 7 μέρες την εβδομάδα, χωρίς ρεπό, μένουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Δηλαδή σε αχούρια στην κυριολεξία που τους δίνουν οι ξενοδόχοι. Ναι. Αυτές είναι οι συνθήκες. Δηλαδή απ' έξω χλειδί και από μέσα πραγματικά συνθήκες γαλέρας που θυμίζουν άλλες εποχές και αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι ως ομιλούντα εργαλεία. Έτσι χαρακτήριζαν τους δούλους στη δουλοκτητική κοινωνία, ως ομιλούντα εργαλεία. Έτσι ακριβώς αντιμετωπίζονται. Αυτά τα περιστατικά λοιπόν δεν ήρθαν από το πουθενά. Προέκυψαν ως αποτέλεσμα της ασυδοσίας της εργοδοσίας, το πράσινο φως το οποίο έδωσαν οι δικές τους κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Η κυβέρνηση κάνει σαν να είναι ένας παρατηρητής απλώς. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα υπάρξουν οι αναγκαίοι έλεγχοι. Τι αναγκαίοι έλεγχοι? Ποια είναι η νομοθεσία? Προβλέπει νομοθεσία, για παράδειγμα, να υπάρχει κατώτατο όριο σύνθεσης προσωπικού για κάθε ξενοδοχείο, για κάθε χώρο δουλειάς στον χώρο της εστίασης? Υπάρχει καθηκοντολόγιο? Εφαρμόζονται συγκεκριμένα μέτρα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων? Είναι ατομικές, είναι επιχειρησιακές συμβάσεις που ο κάθε ξενοδόχος, ο κάθε εργοδότης καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα δουλεύει. Μάλιστα στην Κρήτη, θα το έχετε ακούσει, έχει γίνει έτσι και αλλιώς ευρέως γνωστό, ότι ο εργοδότης επιβάλλει ποινική ρήτρα 5.000 ευρώ σε κάθε εργαζόμενος ο οποίος φεύγει γιατί δεν αντέχει τις συνθήκες δουλειάς και του επιβάλλει πρόστιμο 5.000 ευρώ. Και μάλιστα όποιος ξενοδοχοϋπάλληλος πει στον συνάδελφό του ποιος είναι ο μισθός που παίρνει, επίσης έχει ποινική ρήτρα 10.000 ευρώ. Ποιος εφάρμοσε αυτές τις πολιτικές? Το γεγονός ότι στη Ρόδο υπάρχουν 3 επιθεωρητές εργασίας. 4. Τρεις. Αυτό που γνωρίζω είναι τρεις. Αλλά και τέσσερις να είναι, δεν καλύπτουν πραγματικά τις ανάγκες. Οι ίδιες συνθήκες είναι και στην Κρήτη. Και ο ΣΕΠΕ μετατράπηκε σε ανεξάρτητη αρχή. Γιατί το κράτος, οι κυβερνήσεις ήθελαν να απαλλαγούν από την ευθύνη που τους αναλογεί. Και μετέτρεψαν το ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή. Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι πρέπει να βγουν στο προσκήνιο, να μιλήσουν, να διεκδικήσουν. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όταν μιλάει για 100% λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση, εννοεί ότι θα ανοίξει και θα πρωτοστατήσει έτσι ώστε να έρθουν στην επιφάνεια, στο φως, αυτά τα προβλήματα και να διεκδικήσουν πραγματικά συλλογικές συμβάσεις εργασίας που να ανταποκρίνονται στις δικές τους ανάγκες, να υπάρξουν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς με διασφάλιση του πενθήμερου, οκτάωρου, χωρίς να υπάρξει διευθέτηση του χρόνου εργασίας, να υπάρξει επίδομα ανεργίας για όλους χωρίς προϋποθέσεις και για όσο διαρκεί η ανεργία, να υπάρξει επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ για την 20ετία και μέτρα προστασίας υγείας, γηνής και ασφάλειας. Αυτά είναι που διεκδικούν σήμερα οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στην εστίαση. Το ΚΚΕ θα βρεθεί μπροστά σε αυτόν τον αγώνα, ναι, και στη Βουλή θα τα φέρει, αλλά φυσικά μέσα στους αγώνες που θα προκύψουν. Κύριε Μελιγγώνη, πίσω από τους γκλάμουρους τουρίστες, τα στατιστικά των εκατομμυρίων αφίξεων και τα δισεκατομμύρια ευρώ των εσόδων των μεγαλοξενοδόχων, κρύβεται η άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων και η εργοδοτική ασυδοσία. Αυτό δεν είναι ένα έργο που ήρθε
ως θεϊκή τιμωρία, είναι αποτέλεσμα των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟ. Δεν μπορεί να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα όταν η νομοθεσία είναι εκείνη διαχρονικά που ενισχύει αυτή την εργοδοτική ασυδοσία. Θα ξεχάσουμε τον νόμο Χατζηδάκη με την επιβολή της δεκάωρης εργασίας, την κατάργηση του οκτάωρου και της δεκάωρης εργασίας, δύο ώρες απλήρωτη εργασία στην πραγματικότητα. Πόσα εργατικά ατυχήματα έχουν γίνει? Έχουμε καταθέσει ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, αίτηση κατάθεσης εγγράφων να μας πούν πόσα είναι τα εργατικά ατυχήματα τα τελευταία 6, 7, 8 χρόνια. Δεν υπάρχει απάντηση. Αρνούνται να δώσουν τα πραγματικά στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων, που είναι σαν τη χιονοστιβάδα. Ακριβώς γιατί εντείνεται η εκμετάλλευση των εργαζομένων. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα και του πρώτου και του δεύτερου και του τρίτου μνημονίου. Και εσείως πάμε στο τέταρτο υπερμνημόνιο με τα προαπαιτούμενα με τα οποία έχουν συμφωνήσει όλοι τους. Εδώ βγαίνει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κεντρικός τραπεζίτης, και λέει τα κεφάλια μέσα, απευθυνόμενος και στους τρεις. Πρέπει να επιταχυνθούν τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Στροφή στα ματωμένα πλεονάσματα. Να τρέξει η πράσινη ανάπτυξη, δηλαδή οι πράσινες business, και να διευρυθεί το πογκρόμ των πληστηριασμών. Αυτό είναι το πακέτο που εξαγγέλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το επόμενο διάστημα και για το οποίο έχει συμφωνήσει πολύ πριν τις εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, και το οποίο θα το εφαρμόζουν. Απέναντι σε αυτούς κρύβεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με την 100% original μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση, και θα το δουν το επόμενο διάστημα, και θα τρίβετε τα μάτια σας, κύριε Μπάρκα και κυρία Ευθυμίου. Αλλά αυτοί είστε. Πάντως, εμένα ακριβώς αυτοί είμαστε και αυτοί είστε. Ναι,